Τα όσα περιλαμβάνει η πρώτη φάση του ολιστικού προγράμματος που αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά τη φωνική πυρκαγιά της ορεινής Λεμεσού και Λάρνακας το 2021, αναμένεται να περιλαμβάνει η άσκηση πυρσός που θα πραγματοποιηθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία την ερχόμενη Τετάρτη στην ορεινή Λεμεσού. Η πρώτη φάση του ολιστικού συστήματος περιλαμβάνει ουσιαστικά το χτίσιμο και τη δημιουργία τεχνολογιών υποδομών στην πυροσβεστική υπηρεσία, στο τμήμα δασών και στην αεροπορία, για τη λειτουργία συστημάτων ανίχνευσης και παρακολούθησης εξέλιξης μιας πυρκαγιάς, εν πρώτης σε δασικές και υπαίθρου περιοχές και με αναβάθμιση της όλης υποδομής και σε αστικές περιοχές και κυρίως σε βιομηχανικές περιοχές. Περιλαμβάνονται σε αυτόν το ολιστικό σύστημα δύο υπερσύγχρονα προωθημένα κέντρου ελέγχου. Την άσκηση πυρσός αναμένεται να παρακολουθήσουν μεταξύ άλλων Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Υπουργός Γεωργίας, πρέσβης, αλλά και αποστολές από το εξωτερικό που σχετίζονται με το κεφάλαιο πυρόσβεσης. Έχουμε επίσης τη δημιουργία του MANET για μεταφορά εικόνας και δεδομένων σε πραγματικό χρόνο στο συντονιστικό κέντρο ΖΗΝΟΝ, ως επίσης και στα συντονιστικά κέντρα επιχειρήσεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας, του τμήματος δασών, της αεροπορίας, αλλά και στα προωθημένα κέντρα ελέγχου. Προνοεί επίσης την εγκατάσταση 4 συστημάτων EOS επιτήρησης ουσιαστικά και ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών με εικόνα σε πραγματικό χρόνο. Σύμφωνα με τον κύριο Κετή, η υλοποίηση της πρώτης φάσης ενισχύει το βαθμό επιτήρησης εδαφικής έκτασης της δημοκρατίας στο 35-40%. Που σε συνδυασμό με τα εφιστάμενα μέσα που διαθέτουμε ως υπηρεσίες καταστολής, θεωρούμε ότι θα λειτουργήσουν καταλυτικά σε συνδυασμό με αυτό το πρόγραμμα, το ολιστικό, στον έγκαιρο εντοπισμό και στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Στην άσκηση θα λάβουν μέρος και τα πτυτικά μέσα της Δημοκρατίας, ενώ πληροφορίες επιμένουν πως θα δώσουν το παρόν τους και πτυτικά μέσα από άλλες δύο χώρες.